Κύριοι της κυβέρνησης, δεν σταματάτε να μας εντυπωσιάζετε. Και δεν μιλάω βέβαια θετικά, κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω όχι από το νομοσχέδιο, αλλά από μία από τις τροπολογίες που βγάζει κυριολεκτικά μάτι. Θα μιλήσουν, θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις και για την άλλη την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που εμπέζει τους συνταξιούχους και έχει μια σειρά άλλες διατάξεις. Θα μιλήσει ο Χρήστος Κατσότης στη συνέχεια, όπως και ο κοινοβουλευτικός μας. Όμως θέλω να μιλήσω για την τροπολογία του κύριου Αυγενάκη, που έχει σπάσει κυριολεκτικά κάθε ρεκόρ στις μολοχτές τροπολογίες, με την πλήρη στήριξη βέβαια και της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, όπως ο ίδιος διατυμπαντίζει. Πάρτε την πίσω και σταματήστε να εκτίθεστε. Είναι απαράδεκτη και κατάπτυστη τροπολογία. Αν δεν ήταν κατάπτυστη, δεν θα επέλεγε να τη φέρει ο κύριος Αυγενάκης για άλλη μια φορά στα μολοχτά. Αφού μόλις προχθές κατατέθηκε νομοσχέδιο για τον αθλητισμό, γιατί δεν τη συμπεριέλαβε στις διατάξεις του νομοσχεδίου, αν δεν φοβόταν αυτή να συζητηθεί ανοιχτά. Όχι βέβαια ότι και αυτό το νομοσχέδιο ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα των σωματείων, αλλά με αυτή την τροπολογία προχωρά για άλλη μια φορά σε μια ξεδιάντροπη ομή παρέμβαση για να ελέγξει τις εκλογές των αθλητικών ομοσπονδιών. Εκτός ότι παρεμβαίνει σε ήδη προκηρυγμένες εκλογές και τις ακυρώνει σε μια σειρά στην Κοπηλασία, Άρση Βαρών, στη Οπλοέ και αλλού, και μάλιστα εκλογές που έχουν προκηρυχθεί με τον ίδιο το δικό σας νόμο και με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, με την οποία εμείς διαφωνούμε βέβαια και θα πούμε και παρακάτω. Προχωράει όμως και σε μια ομή παραβίαση των καταστατικών των αθλητικών φορέων, που προβλέπουν τα ίδια την εκλογή, πώς θα γίνει η εκλογή εφορευτικής επιτροπής από τα ίδια τα σωματεία, όμως η τροπολογία έρχεται να το αντικαταστήσει αυτό. Και τι προβλέπει? Ότι όλη η εφορευτική επιτροπή θα αποτελείται από διορισμό τριών δικηγόρων, ανοίγοντας βέβαια το δρόμο και για άλλα σωματεία και φορείς, με το αιτιολογικό λέτε της διαφάνειας. Όλοι δηλαδή είναι εν δυνάμει διεφθαρμένοι, εκτός από όσους διορίζει ο κύριος Αυγενάκης. Δεν θα εκλέγει δηλαδή το σωματείο, η Γενική Συνέλευση, την εφορευτική του επιτροπή, αλλά ο ίδιος ο Υπουργός. Ας ορίσει ο Υπουργός λοιπόν και την ίδια τη διοίκηση να τους διαλέξει να τελειώνουμε. Έτσι κι αλλιώς με αυτά που ακούγονται, δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε και κάποια άλλη τροπολογία, ότι θα να ψηφίζουν, λέτε, λόγω του COVID μόνο οι πρόεδροι των σωματείων και όχι αυτοί που είναι διορισμένοι από τη Γενική Συνέλευση και τα ΔΟΣΟΥ, δεν απέχει και πολύ από το να φτάσετε να επιλέγετε και τις ίδιες τις διοικήσεις, θυμίζοντας άλλες εποχές. Βέβαια, και για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι δεν δημιουργεί καμία ασφάλεια. Όχι μόνο είναι επικίνδυνη στρέβλωση να θεωρείται δημοκρατική διαδικασία η διεξαγωγή εκλογών χωρίς ενημέρωση, χωρίς ζωντανή συζήτηση, αντιπαράθεση. Μια διαδικασία που δεν μπορεί να διασφαλιστεί βέβαια με το πάτημα ενός κουμπιού με like και dislike μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή. Αλλά υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα διαβλητότητας των εκλογών. Βεβαίως μπορούν λόγω των συνθηκών της πανδημίας να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι υγειονομικοί όροι για την διεξαγωγή, όπως με περισσότερα εκλογικά τμήματα, ή αν χρειαστεί να παρατείνετε τις διοικήσεις για ένα μικρό διάστημα, όπως κάνατε σε μια σειρά φορείς. Όμως η στόχευση της κυβέρνησης είναι άλλη. Γι' αυτό επιχειρείτε να καθιερώσετε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Καμιά απολύτως διασφάλιση δεν υπάρχει για το αδιάβλητό τους. Και δεν μιλάμε μόνο για τις πολυάριθμες έρευνες από επιστήμονες φορείς παγκοσμίως που διαπιστώνουν πληθώρα προβλημάτων και τεχνικά, αλλά και τη δυνατότητα παρεμβάσεων για την όθευση του αποτελέσματος, όπως και την αδυναμία διατήρησης της μυστικότητας της ψήφου, αλλά κυρίως γιατί δεν διασφαλίζει με κανένα τρόπο ότι αυτός που ψηφίζει πίσω από έναν υπολογιστή λειτουργεί αυτοβούλος, χωρίς πιέσεις ή ακόμα και αυτοπροσώπος. Η ίδια η εμπειρία από το σύστημα ZEVS που χρησιμοποιήθηκε στις Βρετανικές εκλογές και θα χρησιμοποιηθεί και στους αιρετούς του αθλητισμού είναι αποκαλυπτική. Η ψηφοφορία γινόταν με έναν απλό ηλεκτρονικό σύνδεσμο που μπορεί εύκολα τόσο να διαρρεύσει και να ψηφίσει ξανά και ξανά οποιοδήποτε, γνωρίζοντας απλά τον τρόπο ταυτοποίησης του ψηφοφόρου, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο να ψηφίζει άλλος για λογαριασμό άλλου. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος ψηφοφορίας δινόταν, μπορούσε να δοθεί από κάποιον ψηφοφόρο σε κάποιον άλλον, ώστε να ψηφίσει για δεύτερη φορά. Σαν να δίνει δηλαδή κάποιος την ταυτότητά του στις βουλευτικές εκλογές, να ψηφίσει άλλος για εκείνον.
Βέβαια, στις βουλευτικές εκλογές δεν ξέρω αν το κάνετε. Στα συνδικαλιστικά όργανα διαθέτεται πληθώρα τέτοιων εμπειριών που πάτε τώρα να τις γενικεύσετε και με αυτόν τον τρόπο. Ιδιαίτερα σας λέμε ξανά λοιπόν να μην αποδεχτείτε να πάρετε πίσω αυτή την τροπολογία. Είστε βέβαια ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και στο να ενισχύετε τους φορεσπρακτικούς και κατασταλτικούς μηχανισμούς, κάτι που επιχειρείτε και με το σημερινό νομοσχέδιο. Μπορεί στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας να μην σας καίγεται καρφί, γιατί πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι μετά από τόσες συνεδριάσεις, σχέδια και επιτελεία όχι μόνο παρέλυσαν εθνική έσοδη και κεντρική δρόμη μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά ολόκληρες περιοχές, χιλιάδες οικογένειες μένουν χωρίς ρεύμα και νερό για 48 ώρες και βάλε. Και βέβαια όλα αυτά δεν είναι αποτέλεσμα του ακραίου, του κακού μας του καιρού, αλλά της ακραίας υποστελέχωσης της ΔΔΕ, των εργολάβιων, των περικοπών στη συντήρηση, δηλαδή της πολιτικής απελευθέρωσης της ενέργειας που την υπηρετείτε και την υπηρετήσατε όλοι με ευλάβεια. Όσο λοιπόν δεν κόπτεστε για την επίγουσα δημιουργία έργων υποδομής, τόσο απ' την άλλη δείχνετε απόλυτη σπουδή να προετοιμάσετε τον εισπρακτικό μηχανισμό με έναν επιλεγμένο, καλοκουρδισμένο σώμα υπαλλήλων που με το βούρδουλο της επίτευξης των ατομικών στόχων και της πιέσης και τον πειθαναγκασμό θα φέρουν εις πέρα στην αποστολή της λαϊλασίας των λαϊκών εισοδημάτων που έρχεται με μεγάλη ταχύτητα. Για όλους αυτούς, τους αυτοαπασχολούμενους, μικρούς επαγγελματίες, τους εργαζόμενους που βυθίζονται στα χρέη και παρουσιάζει δήθεν πομποδός το Υπουργείο ότι τους ενισχύει με τις αναστολές για λίγο αργότερα των υποχρεώσεων τους, που μαζεύονται βουνό για την επόμενη μέρα ή ακόμα και με τα διάφορα οριζόντια μέτρα που προβλέπονται, ακόμα και τις απαλλαγές για κάποια από τα ενίκια, τα οποία προβλέπονται το ίδιο για τις μεγάλες επιχειρήσεις και κολοσσούς που μπορεί και να πολλαπλασίαζαν τα κέρδη τους με το e-shopping, και το ίδιο λέτε ότι ελαφρύνονται τα μικρομάγαζα της γειτονιάς, η εστίαση που καταστρέφεται. Αυτοί, να ξέρετε, δεν είναι σε θέση ούτε το ενίκιο του σπιτιού τους να πληρώσουν. Γι' αυτό αναμορφώνεται ουσιαστικά τον έλεγχο της λειτουργίας του ΣΑΔΕ μέσα από τη διαμόρφωση αυτών των μισθολογίων με τρόπο τέτοιο που ουσιαστικά θα καθορίζεται και ποιος θα είναι ο χαρακτήρας που θέλετε να διατηρεί η ΑΔΕ. Και δεν λέμε τυχαία ότι αυτόν τον χαρακτήρα τον διατηρεί, γιατί αυτός ήταν ακριβώς ο χαρακτήρας της από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της ανεξάρτητης αρχής. Και ας παραπονιέται βέβαια σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραπονιέται για τον ίδιο υπερηφανεύεται, αλλά παραπονιέται για τις αλλαγές που γίνονται που επιδεινώνουν αυτό το ρόλο της ΑΔΕ, όσο βέβαια και το ΚΙΝΑΛ, που ως ΠΑΣΟΚ τότε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ επέβαλαν αυτές τις μνημονιακές δεσμεύσεις που εφαρμόζονται σήμερα. Είναι λοιπόν στρατηγική επιλογή όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούμενων, με σκοπό να ελέγχει την επίτευξη των σφιχτών δημοσιονομικών στόχων, δηλαδή να παρακολουθεί την απαρέγκλητη τήρηση των ματωμένων πλεονασμάτων μέσα από την φορολογική αφέμαξη των λαϊκών στρωμάτων, που ακόμα κι αν πάγωσαν προσωρινά, οι στόχοι αυτοί θα έρθουν μπροστά σαν οδοστρωτήρας. Γιατί είναι γνωστό ότι η εξαντλητική έλεγχη και τα πρόστιμα δεν κατευθύνονται βέβαια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στους λαθρέμπορους, εφοπλιστές και άλλους. Αυτούς τους φοροαπαλλάστε και με τη βούλα. Ή ακόμα και πρόστιμα που επιβάλλεται και με τις πιο πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές είναι χάδι μπροστά στα αμύθιτα κέρδη που βγάζουν. Οι εξαντλητικοί έλεγχοι στρέφονται προς τα λαϊκά στρώματα. Ενδεικτικό λοιπόν του χαρακτήρα αυτού της ΑΔΕ είναι και το ειδικό μισθολόγιο που διαμορφώνεται με ιδιωτικονομικά κριτήρια, με κριτήρια της αγοράς, με το κυνήγι των στόχων, με πόνους αποδοτικότητας, με στοιχεία δηλαδή εντελώς ξένα με τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας. Ως προς τη γενική δομή, βασίζεται βέβαια στα μισθολόγια που έχουν ψηφιστεί από τις προηγούμενες και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με όλες τις αντιδραστικές πτυχές που είχαμε επισημάνει και τότε. Γιατί μεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων παραμένουν αυτά φτωχολόγια, διατηρούνται δηλαδή ουσιαστικά οι μεγάλες περικοπές που έγιναν στους μισθούς τους και βέβαια δεν αλλάζει αυτό ουσιαστικά ούτε με τις διάφορες αστικές αυξήσεις που εισάγονται ή με τις αμοιβές περιοριακής απασχόλησης νυχτερινά κλπ, που είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις μεγάλες απώλειες που είχαν.
Όμως για πρώτη φορά στο δημόσιο, ενδεχομένως και τροχιοδεικτικά, με τα εν λόγω μισθολόγια εισάγεται ουσιαστικά η σύνδεση του μισθού πέρα από τα τυπικά προσόντα κάθε υπαλλήλου και με το ίδιο το περίγραμμα της θέσης το οποίο θα υπηρετεί. Εργαζόμενοι δηλαδή με τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα, με τα ίδια κοινωνικά και άλλα κριτήρια, θα αμείβονται με διαφορετικές αμοιβές ανάλογα με το τμήμα στο οποίο εργάζονται, με το περίγραμμα της θέσης που θα διαμορφώσει και θα τους κατατάξει κάθε φορά ο συγκεκριμένος προϊστάμενος. Θα αποκτά δηλαδή ο προϊστάμενος πολύ μεγαλύτερη εξουσία πάνω στους υπαλλήλους, αφού με τη δική τους υπεκειμενική κρίση θα δύναται να επηρεάσουν τις ίδιες τις αποδοχές του υπαλλήλου μέσα από τη μετατόπισή του σε ένα όχι και τόσο ευμενές περίγραμμα θέσεις. Έτσι ενισχύεται περαιτέρω η χειραγώγηση και ο πιθαναγκασμός των υπαλλήλων. Με τη γνωστή βέβαια τακτική του Διέρη και Βασίλευε, δημιουργείται ευνοϊκό έδαφος για επιλεκτική επιλογή και τοποθέτηση συγκεκριμένων στελεχών σε καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις, με κριτήρια μέσα και από τη διαδικασία της αιτήσιας αξιολόγησης. Ουσιαστικά διαμορφώνεται και μέσα στην ίδια την ΑΔΕ ένα ξεχωριστό στρώμα υπαλλήλων, που πλέον θα βρίσκεται απέναντι στους υπόλοιπους, για τους οποίους οι συνθήκες εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις κάθε μέρα επιδεινώνονται δραματικά. Όπως βέβαια θα βρίσκονται και απέναντι στο λαό, προωθώντας με κάθε μέσο τους στόχους της κυβερνητικής αντιλαϊκής πολιτικής. Βέβαια και ο διοικητής της ΑΔΕ, που ήδη είχε απόλυτη υπερεξουσία, μετατρέπεται σήμερα κυριολεκτικά στον απόλυτο άρχοντα, αφού μπορεί να εξουσιάζει το προσωπικό όχι μόνο καθορίζοντας την εξέλιξή του, αλλά πλέον θα καθορίζει και τον ίδιο το μισθό του κατά του δοκούν. Θα δημιουργεί νέα περιγράμματα θέσεις που θα κουμπώνουν και στους ανάλογους και επιλεγμένους βαθμούς εργασίας και στους ανάλογους εργαζόμενους. Απαράδεκτη είναι και η εισαγωγή στο άρθρο 15 του ειδικού μπόνους ανάλογα με το βαθμό επίτευξης αυτών των στόχων. Δηλαδή, σπρώχνεται τους υπαλλήλους, οι οποίοι προφανώς και αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα με τα μισθολόγια, ιδιαίτερα νέοι υπάλληλοι των 700 και 800 ευρώ, να βάζουν πιο πολύ το μαχαίρι στο λαιμό του λαού για να προχωράει ρολόι η φοραφέμαξη. Σε λίγο θα εισάγεται και μισθό με το κεφάλι. Παράλληλα, αφού δεν μπορούσατε με άλλο τρόπο να επιβάλλετε την αντιδραστική κρατική αξιολόγηση, από την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων απέχει μαζικά, βρήκατε άλλο δρόμο. Εξαρτήσατε την οποιοδήποτε αύξηση στις αποδοχές τους και την εξέλιξή τους από τη συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες για να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά ο εκβιασμός. Ακόμα μεγαλύτερος γίνεται αυτός ο εκβιασμός για τους νέους υπαλλήλους της ανεξάρτητης αρχής, για τους οποίους διατηρείται το απαράδεκτο καθεστώς της εξαίρεσής τους από την προσωπική διαφορά που καθυλώνει το μισθό τους στα 700 και 800 ευρώ. Για όλους αυτούς δεν είναι λύση να τους βάζετε να κυνηγάνε τα μπόνους, αλλά να επεκτείνετε, να καταργήσετε αυτή την απαράδεκτη εξαίρεσή τους από την προσωπική διαφορά. Καταθέσαμε γι' αυτό, καλέσαμε και τον κύριο Υφυπουργό να τοποθετηθεί στις επιτροπές, το αγνόησε. Καταθέσαμε συγκεκριμένη τροπολογία για την επαναφορά σε όλους τους εργαζόμενους της προσωπικής διαφοράς. Φυσικά, η προσωπική διαφορά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πέρα από τον προσωρινό της χαρακτήρα δεν αναπληρώνει βέβαια τις μισθολογικές μειώσεις για τη μεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων, που σε κάθε περίπτωση απορροφά τελικά και τις μισθολογικές τους ωριμάνσεις. Όμως δεν είναι δυνατόν να διατηρείται μια τέτοια απαράδεκτη διάκριση που κάνετε σε βάρος των νέων υπαλλήλων, όταν μάλιστα με κάθε ευκαιρία χύνεται κροκοδίλια δάκρυα για τους επιστήμονες και το brain drain, μίλησε ακόμα και ο συγητής σας για την απροθυμία και τις δυσκολίες που υπάρχουν στο μισθό αυτών των νέων υπαλλήλων για να επιλέξουν να εργαστούν σε αυτές τις θέσεις. Όμως διατηρείται μια απαράδεκτη διάκριση ακόμα και όταν έχουν τα τυπικά προσόντα και κάνουν την ίδια ακριβώς δουλειά να αμείβονται με πολύ χαμηλότερους μισθούς. Πρόκειται για τους εργαζόμενους που ανήκουν στους κλάδους των εφοριακών, τελωνιακών, νομικών, χημικών και άλλων, που ανέλαβαν υπηρεσία μετά τις 11 Οκτωβρίου του 2018, οπότε ήταν και η τελευταία φορά που αποδόθηκε η προσωπική διαφορά, είτε πρόκειται για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, είτε και για μετατάξεις.
Και μάλιστα στην συγκεκριμένη αυτή περίπτωση αφορά και υπαλλήλους που μπορεί στην προηγούμενη θέση που βρίσκονταν να δικαιούνταν την προσωπική διαφορά που την έχασαν με τη μετάταξή τους στην ΑΔΕ. Έτσι, παρατηρείται πολλές φορές το οξύμορο εργαζόμενοι που μετατάχθηκαν τα τελευταία χρόνια να λαμβάνουν μικρότερο μισθό από υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα αλλά με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας. Πολύ περισσότερο που για πολλούς από τους υπαλλήλους τίθεται ακόμα και θέμα διαβίωσης με τη διόγκωση των οικονομικών δυσκολιών που υπάρχουν και στις σημερινές συνθήκες της κρίσης και της πανδημίας. Υπάρχουν βέβαια και είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα σε εργαζόμενους, για παράδειγμα, οι οποίοι ανέλαβαν υπηρεσία σε φορείς που βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, αλλά και για νεοδιόριστους του διαγωνισμού 1Γ του 17, οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με επιπλέον έξοδα για να μετακινηθούν στην Αθήνα χωρίς καμιά αποζημίωση και να εκπαιδευτούν. Για όλους αυτούς λοιπόν διατηρείται το απαράδεκτο καθεστώς διάκριση των μισθών τους. Σας καλούμε να αποδεχτείτε την τροπολογία του κόμματος. Σε σχέση με το υπόλοιπο νομοσχέδιο το καταψηφίζουμε επί της αρχής, έχουμε τοποθετηθεί και για τα συγκεκριμένα άρθρα, γιατί όχι μόνο δεν διευκολύνει, δεν λύνει, αλλά τελικά διευρύνει τις αδικίες μεταξύ των εργαζομένων, κυρίως όμως γιατί ενισχύει τον αντιδραστικό ρόλο της ΑΔΕ ως μηχανισμό φοραφέμαξης των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Ευχαριστώ. Για τις υπόλοιπες τροπολογίες θα τοποθετηθούμε στη συνέχεια.